νοσηλευτικό ίδρυμα μετοχικού ταμείου στρατού λειτουργεί εξειδικευμένο ιατρείο άνοιας και Πάρκινσον, το οποίο και αποτελεί το πρώτο ιατρείο που συνδυάζει και τις δύο παθήσεις σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη προσέλευση από στρατιωτικό προσωπικό, τα μέλη των οικογενειών τους καθώς και ιδιώτες. Από την ειδικότητα ακόμα έβλεπα ότι οι ασθενείς με τα συγκεκριμένα νοσήματα, δηλαδή άνοια, Πάρκινσον ή πιο πολύπλοκα νοσήματα, αντιμετώπιζαν ένα ψυχικό αλλά και οικονομικό κόστος. Υπήρχε έλλειψη ειδικών γιατρών, με αποτέλεσμα ο ένας γιατρός να παραπέμπει στον άλλον. Αυτό είδα ότι ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα για το σύστημα υγείας, οπότε ήταν και το κίνητρό μου για να ξεκινήσω αυτό το ιατρείο. Με βάση την κλινική εξέταση και τον αναγκαίο εργαστηριακό έλεγχο, καθορίζεται η μορφή και το στάδιο της νόσου. Στη συνέχεια, αποφασίζεται η αναγκαία θεραπευτική παρέμβαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και σε ανίατες περιπτώσεις ασθενών έχει επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής με γνώμονα πάντοτε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εδώ εξετάζονται ασθενείς και με άνοια και με Πάρκινσον και με ψυχιατρικές επιπλοκές από τα αντίστοιχα νοσήματα. Υπάρχει η συνεργασία με το παθολογικό τμήμα του Νίμιτς, έτσι ώστε σε περίπτωση που εμφανίζουν κάποιες επιπλοκές όπως λιπιδεμία, υπέρταση, ζαχαρώδης διαβήτης, να εξετάζονται και από το παθολογικό τμήμα για να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν από τον ένα γιατρό στο άλλο. Στο ιατρείο διενεργείται ολοκληρωμένος διαγνωστικός έλεγχος με σκοπό την επιβεβαίωση ή όχι τόσο της ίδιας της νόσου όσο και των παραλλαγών αυτής. Από μελέτες μάλιστα έχει προκύψει το συμπέρασμα πως όσο νωρίτερα διαγνωστεί η νόσος, τόσο πιο διαχειρίσιμη μπορεί να γίνει. Υπάρχει έλλειψη και καθυστέρηση στη διάγνωση. Οι παθήσεις αυτές χρειάζονται ειδική μορφή διάγνωσης. Δεν αρχίζει μια απλή εξέταση αίματος ή μια μαγνητική ή μια αξονική τομογραφία. Χρειάζονται εξειδικευμένες μεταβολικές απεικονιστικές εξετάσεις και εξειδικευμένες μικροβιολογικές εξετάσεις. Ο γιατρός στο πρώτο στάδιο λαμβάνει το ιστορικό του ασθενούς είτε μέσα από συγκεκριμένα διαγνωστικά τεστ είτε από κλινικές εξετάσεις και σε συνεργασία με το τμήμα πυρηνικής ιατρικής δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης του περιστατικού. Το να κλείσεις ραντεβού και να έρθεις στο ιατρείο είναι πολύ εύκολο, είτε τηλεφωνικά κλείνοντας ραντεβού στη γραμματεία του Νίμιτς, είτε ηλεκτρονικά υπάρχει σύστημα που και εκεί μπορείς να κλείσεις ραντεβού. Μπορεί επίσης και οποιοδήποτε, αν δεν βρίσκει ραντεβού, για κάποιο λόγο, να έρθει να βρει εμένα. Μελλοντικός στόχος του νοσοκομείου μέσα στο επόμενο διάστημα είναι να εξασφαλιστεί η παροχή τηλεϊατρικής στους κατοίκους των απομονωμένων νησιών της χώρας, καθώς επίσης και η πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα κατά της άνοιας, που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα μόνο στις ΗΠΑ.